Η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια τιτλοφορεί ως πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Πρωταθλητές των πρωταθλητών είναι ο Δήμος Κορδελιούς μου. Και δεν είναι παράλογο, μια και γειτνιάζει με μεγάλες βιομηχανίες όπως αυτή των ελληνικών πετρελαίων. Η δυσοσμία ως φαινόμενο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί και είναι σχεδόν καθημερινό. Έτσι κινητοποίησε τους κατοίκους και ανάγκασε την περιφέρεια να κάνει μετρήσεις για να βρει τον ένοχο. Δεν ξέραμε ποιος είναι, έπρεπε να ψάξουμε με μετρήσεις να το βρούμε. Τον Αύγουστο του 19 ολοκληρώθηκε η μελέτη και έδειξε ως ένοχο τα ελληνικά πετρέλαια. Τον Οκτώβριο του 19 ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων των ελληνικών πετρελαίων που όχι θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα βελτιώσει την κατάσταση και μάλιστα η σειρά αυτών των μέτρων θα ολοκληρωθεί το 2023. Μέχρι τώρα δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Και ταυτόχρονα ετοιμάζει μια καινούργια επένδυση, μια μεγάλη επένδυση της Ελπέτισον αξίας 400 εκατομμυρίων, μια δραστηριότητα υψηλής όχλησης, χωρίς να έχει λύσει τα προηγούμενα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Δεν έχουμε λοιπόν καμιά εμπιστοσύνη στην τήρηση των όποιων περιβαλλοντικών όρων εκδοθούν για την αδειοδότηση του έργου. Παράλληλα, η διοίκηση του Δήμου χέρι-χέρι με την εταιρεία βάζει πλάτη, της δίνει χρόνο και αποτελεί και το δελτίο τύπου της εταιρείας και τον κυματοθράφστη το λαϊκό της γαλλικής αγανάκτησης. Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με συλλόγους φορείς και σωματεία οργανώνει τον αγώνα για να πιέσει προς τη λύση του προβλήματος. Μια στάση στον αγώνα αυτό είναι την ημέρα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, συγκέντρωση στο θεατράκι στο Κορδελιό, όπου καλούμε όλους τους γονείς και εργαζόμενους της περιοχής να λάβουν μέρος. Να δώσουν δύναμη στη δύναμή μας.